Καλημερίζω τον κύριο Μάνο Καραγιάννη, καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Καλημέρα σας, κύριε Καραγιάννη. Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές. Κύριε Καραγιάννη, πώς βλέπετε να εξελίσσεται ο πόλεμος Ισραήλ-Ιράν στη συνέχεια? Πού εκτιμάτε ότι θα χτυπήσει το Ισραήλ? Κοιτάξτε, θεωρώ ότι έχουμε περάσει σε μια νέα φάση τα τελευταία 24 ώρα, όπου όλα τα ενδεχόμενα είναι πλέον πιθανά. Τώρα, σε ό,τι αφορά... Ακόμη και τα πυρηνικά ή τα εξαιρείτε αυτά? Όχι, δεν τα ξέρω. Γιατί, δεν τα εξαιρείτε. Όχι, γιατί θα εννοώ να χτυπήσουν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις. Να χτυπήσει το Ισραήλ τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Ναι. Για να μην δημιουργηθούν άλλες εντυπώσεις. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Υπάρχει μια χρυσή ευκαιρία στο μυαλό του Νετανιάχου και άλλων Ισραηλών ηγετών και πολιτικών και στρατικών ηγετών να χτυπήσουν τις εγκαταστάσεις με κάποια αεροσκάφη που έχουν στη διάθεσή τους, αλλά ίσως και με υποστήριξη των Αμερικανών. Έχουν τις βόμβες εκείνες οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν πολύ μεγάλη ζημιά. Είναι βόμβες οι οποίες είναι νέας τεχνολογίας με μεγάλη διατηρητικότητα, δηλαδή μπορούν να τις δίσουν στο έδαφος, εκεί που βρίσκονται δηλαδή. Και καταστάσεις βρίσκονται στο κάτω από την επιφάνεια της γης. Θεωρώ λοιπόν ότι υπάρχει μια πολύ καλή ευκαιρία για το Ισραήλ να σταματήσει ακριβώς, αλλά να καθυστερήσει ακόμα περισσότερο το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Λέω όχι να σταματήσει, γιατί να σας πω κάτι. Η πρόσφατη ιστορία δείχνει ότι όταν μια χώρα θέλει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, θα τα αποκτήσει. Έτσι, τίποτα δεν θα τη σταματήσει αν υπάρχει αρκετή πολιτική βούλη. Το είδαμε ακόμα και σε περιπτώσεις όπως ήταν η Βόρεια Κορέα, η Νότια Αφρική παλιότερα που είχε 6 πυρηνικές κεφαλές. Επομένως, θεωρώ ότι η συλλογιστική των Ισραηλινών αυτή τη στιγμή είναι ότι υπάρχει αυτή η χρυσή ευκαιρία να καθυστερήσουν ακόμα περισσότερο το πρόγραμμα, έτσι να το πάνε πίσω 10-20 χρόνια. Και αυτή την ευκαιρία πολύ δύσκολα δεν θα την εκμεταλλευτούν, αλλά κανείς δεν μπορεί να κάνει τώρα μια ασφαλή πρόβλεψη. Έτσι. Υπάρχει και το ενδεχόμενο να μην το κάνουν και να χτυπήσουν κάτι άλλο. Να χτυπήσουν, για παράδειγμα, στρατιωτικές εγκαταστάσεις των φρουρών της Επανάστασης και να στείλουν ένα μήνυμα ότι εμείς στοχοποιούμε τις φρουρές της Επανάστασης και όχι τον Ιρανικό λαό. Γιατί ξέρετε, μέσα στο Ιράν το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας έχει γίνει και ένα θέμα εθνικής περηφάνειας. Ναι. Επομένως, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε γίνονται πολύ σκληρές διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Ιερουσαλήμ. Οι Ισραηλοί έχουν σίγουρα τα μέσα και τη βούληση να πορευτούν μόνοι τους, αλλά θα θέλουν από την άλλη να έχουν την πολιτική προστασία των Αμερικανών. Άρα γίνεται αυτή η διαδραματική. Είναι ξεκάθαρο ότι υπονόησε και ο Μπάιντεν στις προσφάτες δηλώσεις. Ναι. Ναι. Τώρα θέλουν να κινούνται μόνοι τους, αλλά ταυτοχρόνως σε ό,τι αφορά στην άμυνά τους, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, εσείς τα ξέρετε προφανώς καλύτερα από μένα, χρειάζεται και η συνδρομή και άλλων συμμαχικών κρατών, έτσι δεν είναι, στο να γίνεται ο θόλος προστασίας πάνω από τη χώρα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το δεύτερο χτύπημα, πυραυλικό χτύπημα του Ιράν ήταν πιο έντονο και κάποιοι πυραυλοί, δεν γνωρίζουμε πόσοι και ούτε κανείς θα μας πει, για να είμαστε ειλικρινείς τώρα μεταξύ μας, αλλά είναι βέβαιο από τα βιντεάκια τουλάχιστον που κυκλοφορούν ότι κάποιοι καταφέρανε να περάσουν την αντιοαραπορική ασπίδα, αντιβαλιστική ασπίδα του Ισραήλ, ναι, και να χτυπήσουν Ισραηλό έδαφος. Ναι. Θεωρώ ότι εκεί υπήρχε ένα μήνυμα, γιατί χρησιμοποίησανε υπερχητικούς πυράβλους. Και αν θέλανε, θα μπορούσαν να εκτοξεύσουν και περισσότερους. Δεν το κάναμε. Ναι. Έτσι. Άρα, ήθελαν να αφήνουν το μήνυμα ότι το Ιράν είναι μια ισχυρή χώρα, δεν θα καταλέψει την Χεζμπολά στη μοίρα της κτλ. Εκεί πέρα όμως, σίγουρα πρέπει να υπάρχει ένας προβληματισμός. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι οι Ισραηλοί αυτή τη στιγμή επιτελείς, οι οποίοι έχουν τα σκληρά στοιχεία, δηλαδή πόσοι πραγματικά πυράβλοι περάσαν, σίγουρα έχουν προβληματιστεί. Γιατί ακόμα και ένας να πέρασε, αν αυτός ο ένας κατέληγε πάνω σε μια πολυκατοικία, κατέληγε σε ένα σχολείο, μπορεί να είχαμε πολλά θέματα. Βέβαια, οι Ισραηλοί, για να είμαι ακριβής, όλα αυτά τα χρόνια έχουν χτίσει πολλά καταφύγια, έχουν εκπαιδεύσει την κοινωνία να περιμένει ένα τέτοιο χτύπημα. Δηλαδή, υπάρχει πολιτική προστασία. Εντάξει, λίγοι τώρα οι Ισραηλοί εκείνη την ώρα κυκλοφόρησαν στον δρόμο, αλλά βέβαια ήταν ότι υπήρχε και αυτή η φρικτή δρομοκρατική επίθεση. Που σκοτώθηκε και ένας δικός μας άνθρωπος, αλλά θέλω να πω ότι εντάξει, σίγουρα υπάρχει ένας προβληματισμός. Το Ιράν τώρα δεν έχει πολλά, είναι μια μεγάλη περιφερειακή δύναμη. Όλα αυτά σίγουρα δημιουργούν κάποιες ανησυχίες και μέσα στο Ισραήλ, όχι μόνο εκτός Ισραήλ, αλλά και μέσα στο Ισραήλ. Ναι.
Να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, σας παρακαλώ, και για δύο-τρία λεπτά ακόμη μετά τις 9.30. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καραγιάννη. Κύριο Μάνος Καραγιάννης από το King's College του Λονδίνου και καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία. Επιστρέφω στον κύριο Μάνο Καραγιάννη, στον καθηγητή διεθνών σχέσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και στο King's College του Λονδίνου. Καλημέρα σας, κύριε Καραγιάννη, ξανά. Καλημέρα και πάλι. Καλημέρα και πάλι. Τώρα μια εκτίμηση, όσο μπορείτε με τα δεδομένα που έχετε, είναι μια δύσκολη επιχείρηση αυτή για το κράτος του Ισραήλ, θα βρίσκει μπαστούνια στην έφοδο που κάνει στο Νότιο Λίβανο σε σχέση με την επιτυχία όπως παρουσιάστηκε εντός 15 ημέρου να εξοντώσει την ηγεσία της οργάνωσης Χεζμπολάχ? Κοιτάξτε, εγώ θα περιγράψω λίγο πώς είναι ο Νότιος Λιβάνος για να καταλάβουν και οι ακροατές που μας ακούνε, γιατί φαντάζομαι δεν γνωρίζουν. Ο Νότιος Λιβάνος, χωρίς καμιά δόση υπερβολής, είναι το ιδανικό μέρος για έναν ανταρτοπόλεμο. Δηλαδή είναι ένα κομμάτι της επικράτειας του Λιβάνου που έχει βουνά, που έχει λόφους, που έχει χαράδρες, που έχει σπηλιές, που έχει ποτάμια. Είναι λοιπόν ένα μέρος το οποίο δεν μπορούν να κάνουν λιγμούς εύκολα τα Ισραηλινά τάνκερς, δηλαδή πρέπει να περάσουν από κάποια συγκεκριμένα σημεία. Εάν κρίνουμε τώρα από την κατοχή του Νότου Λιβάνου την εποχή 82-2000 και από τον πόλεμο των 33 ημερών 2006, δηλαδή από αυτές τις δύο περιπτώσεις μπορούμε να κρίνουμε τι θα συμβεί και τώρα λίγο ή πολύ. Οι μάχες θα είναι σποδρές, οι Ισραηλοί θα έχουν πολλές απολύσεις, ήδη έχουν αρκετές απολύσεις, δηλαδή την πρώτη ή δεύτερη μέρα είχαν 10-20 στρατιώτες. Δεν είναι μικρός αριθμός για μια χώρα σαν το Ισραήλ. Για αρκετούς τραυματίες. Η Χεζμπολά όλα αυτά τα χρόνια, όχι απλά γνωρίζει το έδαφος, έχει προετοιμαστεί για αυτό το ενδεχόμενο. Δηλαδή υπάρχουν τούνελ τα οποία από ό,τι φαίνεται τα έχουν χτίσει με βοήθεια από τη Βόρεια Κορέα και το Ιράν, ίσως και από άλλες πλευρές τις οποίες δεν τις γνωρίζουμε, αλλά αυτές οι δύο χώρες έχουν βοηθήσει. Και ξέρετε, για κάτι άλλο, συγγνώμη τώρα που θα επισέλθω λίγο σε λεπτομέρειες, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να τα πω λίγο στον αέρα αυτά. Η Χεζμπολά έχει ένα στρατηγικό δόγμα, το οποίο βασίζεται πάνω στην αρχή διοίκηση βάσει την αποστολή. Τι σημαίνει αυτό? Είναι ένα δόγμα το οποίο το έχει ο Βρετανικό στρατό και ο Αμερικανικό στρατό. Δηλαδή έχουν πάρει δόγματα από σοβαρού στρατού, να το πω έτσι απλά. Σημαίνει ότι αν σπάσει η αλυσίδα διοίκηση, δηλαδή αν δεν μπορεί ο διοικητή Χεζμπολά, ο περιφερειακό διοικητή, έτσι, α πούμε, ο αντίστοιχο ταξιάρχο να επικοινωνήσει. Μια μονάδα. Η μονάδα έχει ήδη αποστολή, την ξέρει την αποστολή της, και έχει τους ηγήτορες, δηλαδή έχει, να το πω απλά, τον αντίστοιχο Λοχάγο, Υπολοχάγο, Δημήρητη, για να κάνουν αυτό που θα κάνουν. Έχουν κάποιο αντικειμενικό σκοπό, να υπερασπιστούν ένα λόφο, να χτυπήσουν μια φάλαγγα αρμάτων που έρχεται από τον Νότο, δηλαδή από το Ισραήλ. Επομένως, η Χεζμπολά, είτε έχει τον Ασδάλα, είτε δεν τον έχει τον Ασδάλα. Όταν θα έρθει η ώρα που αυτή είναι η ώρα που μιλάμε τώρα, να πολεμήσει. Λέτε, ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Ακριβώς. Άρα τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δεν είναι σαν τη Γάζα, δηλαδή, σαν την εισβολή στη Γάζα. Μάλιστα. Όχι, όχι. Και θα σου πω κάτι άλλο. Ακόμα και η αεροπορική περιοχή του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο δεν θα βοηθήσει. Τότε και στις προηγούμενες δύο περιπτώσεις. Αυτό που θα βοηθήσει βέβαια είναι τα drones. Τα drones έχουν επιφέρει μια επανάσταση και νομίζω ότι οι Ισραηλοί θα τα χρησιμοποιήσουν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πάντως σε κάθε περίπτωση, οι Ισραηλοί αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να θέλουν μια μαζική εισβολή. Δηλαδή έχουν κινητοποιήσει, από ό,τι άκουσα, τρεις ταξιαρχίες, έχουν και άλλες τρεις στην εφεδρεία εκεί κοντά. Δεν φαίνεται δηλαδή να θέλουν να κάνουν μια μαζική εισβολή. Φαίνεται ότι έχουν μάθει από το πάθημα των προηγούμενων δύο φορών που σας είπα. Αλλά σίγουρα θα υπάρχουν μάχες. Ναι. Θα υπάρχουν μάχες γιατί η Ισραηλινή αυτή τη στρατηγική είναι να καταστραφεί ένα μεγάλο κομμάτι της υποδομής που έχει η Χεζμπολά. Δηλαδή να μην εκτοξεύει πυράβλους η Χεζμπολά εναντίον του Βόρειου Ισραήλ και με αυτόν τον τρόπο να σκοτώνουν τις Ισραηλινοί πολίτες ή να αναγκάζονται να φύγουν. Η αναλογία με το 6 στο ίδιο διάστημα ενώ στην έναρξη τα είχαν καταφέρει αυτά, κύριε Καραγιάννη, αν κάνουν τη σύγκριση. Όχι. Όχι, κοιτάξτε, το 6, στον πόλεμο των 33 ημερών, τα είχαν πάει πάρα πολύ άσχημα. Μάλιστα. Δηλαδή, χάσανε πολλά άρματα, πάνω από 50, χάσανε πάρα πολλού στρατιώτε, τουλάχιστον 200, που επαναλαμβάνουν μεγάλα νούμερα αυτά. Βέβαια, σωστά, σωστά. Και φαντάζομαι θα θυμάστε εσεί, μπορεί να μην το θυμούνται κάποιοι ακροατέ, και μια δυσάρεστη έκπληξη που του είχαν επιφυλάξει οι άνθρωποι τη Χεζμπολά, είχαν πάρει από τη Μαύρη Αγορά ή από το Ιράν, δεν ξέρει κανένα, έναν αντιπλοϊκό πύραυλο, δηλαδή ένα πύραυλο εναντίον
πλοίου είχαν χτυπήσει μια Ισραηλινή κοβέρτα έξω από την Τύρο. Είχαν σκοτωθεί τέσσερις ναύτες και παραλίγο να βυθιστεί. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτοί οι άνθρωποι, κοιτάξτε τώρα, έχουν μάθει να πολεμάνε και πολεμάνε σε ένα χώρο που είναι ευνοϊκός για αυτούς. Δηλαδή η Χαμάς πολεμούσε τώρα σε μια στενή λωρίδα γης, έτσι λωρίδα γης, που στην πραγματικότητα είναι σαν την Άδρο, έχουμε πει σαν τη Θάσο. Εντάξει, δεν μπορούν να κάνουν ελιγμό. Κρυβόντουσαν μέσα σχολεία, κρυβόντουσαν μέσα πολυκατοικίες. Εντάξει, κάποια στενή τώρα βλέπουμε ότι όλοι είναι κάτω από το έδαφος, έτσι είναι στα Τούνις. Αλλά έχει πολλά. Έχει άλλες δυνατότητες. Επομένως δεν είμαι πολύ αισιόδοξο σε ό,τι αφορά. Στο επιχειρησιακό σκέλος. Στο επιχειρησιακό κομμάτι. Και τώρα, μια πολύ γρήγορη απάντηση, γιατί θα ήθελα να σας παρακαλώ ένα πρωί να έρθείτε από εδώ, για να πιάσουμε, να συνεθείτε τώρα με τον κύριο Γιαννίρη. Μπορεί ταυτοχρόνως να ανοίξει μέτωπο και με το Ιράν και να τακτοποιεί και τους Χουθί παρακάτω? Δηλαδή, έχει αυτές τις δυνατότητες το κράτος του να κάνει τέτοιο πολυμέτωπο πράγμα? Το έχει αποδείξει πολλάκι στο παρελθόν ότι μπορεί να το κάνει. Αλλά το μεγάλο ερώτημα, το οποίο δεν μπορώ να το απαντήσω εγώ, θα το απαντήσουν οι αγορές. Αυτό το ερώτημα θα το απαντήσουν οι αγορές, είναι ποια θα είναι η επίπτωση στην Ισραηλινή οικονομία. Δηλαδή, ήδη αυτός ο πολεμός, αυτός ο πολυμέτωπος πολεμός στοιχίζει πολλά χρήματα. Ναι. Αυτός ο πόλεμος δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα στην οικονομία και στην κοινωνία. Το έλεγε ο κύριος Κοέν από την πρώτη στιγμή του πολέμου στη Γάζα, αλλά βλέπω το πράγμα, δηλαδή προφανώς ενισχύεται το Ισραήλ. Δεν ξέρω, όχι, μην πω σε αυτά, δεν γνωρίζω. Εγώ θα σας πω μια τελευταία κουβέντα μόνο. Ας αφήσουμε τις εκτιμήσεις. Ναι. Ο ελεύθερος κόσμος, όταν λέω ελεύθερος κόσμος, εννοώ η Αμερική, η Ευρώπη, η Αυστραλία, η Ιαπωνία, θα στηρίξουν το Ισραήλ μέχρι το τέλος. Για πάρα πολλούς λόγους. Δεν είναι απλά γεωπολιτικοί λόγοι, είναι και ηθικοί λόγοι. Αλλά το ίδιο το Ισραήλ δεν μπορεί εύκολα να ανταπεξέλθει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα σε ένα τέτοιο πολυμέτωπο αγώνα, όχι γιατί δεν έχει αδικές δυνατότητες, αλλά γιατί θα πληγεί η οικονομία, γιατί η κοινωνία θα αρχίσει να αντιδράει. Δηλαδή ήδη έχει πληρώσει ένα πολύ μεγάλο κόστος, ανθρώπινο κόστος, έτσι. Δηλαδή έχουν χάσει, πέρα από την επίθεση Χαμάς που σκοτωθήκαν τόσοι άμαχοι, έχουν σκοτωθεί και πάρα πολλοί στρατιώτες, έχουν τραυματιστεί βαριά. Τώρα εδώ μιλάμε, κοιτάξτε, για ένα στρατό που είναι στρατό σκληρωτών. Ναι. Είναι δηλαδή ο γιος και η κόρη του Ισραηλινού πολίτη που πάει να πολεμήσει. Είναι όλη η γειτονιά, εν πάση περιπτώσει, που στέλνει τα παιδιά της. Και όσο και αν είναι εξοικειωμένη, γιατί είναι αλλιώτικη κοινωνία, έχει άλλα δεδομένα ως κοινωνία, όσο και να είναι εξοικειωμένο, ο θάνατος είναι θάνατος. Η απώλεια είναι απώλεια, κύριε Καραγιάννη. Μην συζητάμε τώρα. Δεν το συζητάμε. Το παιδί σου τώρα, Παναγία μου. Δεν το συζητάμε. Και κάτι τελευταίο, άμα μου επιτρέπετε. Εγώ είμαι υπέρ της μιας έτσι άποψης που έρχεται από τα χρόνια τώρα του Σουν Τσου, του Κλαούσεβιτς, δηλαδή από μεγάλους στρατηγιστές που μας έχουν διδάξει έτσι, πριν από αιώνες για τη στρατηγική στρατηγική, ότι δεν πρέπει να βάζει τον αντίπαλό στη γωνία. Δηλαδή, άμα το Ιράν, η Χεζμπολά μπουν στη γωνία, θα γίνουν πιο απρόβλεπτοι, θα γίνουν πιο επιθετικοί, θα γίνουν πιο, θα γίνουν πιο απελπισμένοι. Εγώ θα ήθελα κάποια στιγμή να υπάρχει μια διπλωματική διέξοδο. Δηλαδή, θεωρώ ότι μια διπλωματική διέξοδο τώρα θα ευνοούσε το Ισραήλ, γιατί το Ισραήλ είναι ενδυναμωμένο. Τώρα, εάν το Ιράν μπει στη γωνία, δηλαδή αν νιώσει το Ιράν, η Ιρανική ηγεσία, ότι δεν έχει πια τίποτα να χάσει, φοβάμαι ότι τα πράγματα θα ξεφύγουν ακόμα περισσότερο. Σας λέω τώρα μια εκτίμηση και με βάση τώρα αναλύσεις που έχουν γίνει σοβαρές τώρα στο εξωτερικό, στις ΗΠΑ. Παρακολουθώ αυτά τα μέσα και βλέπω ότι ειδικά στη Βρετανία, ας πούμε, υπάρχει έτσι μια αποστασιοποίηση. Το βλέπεις και σε επίπεδο κυβέρνηση και σε επίπεδο ΜΜΕ, ότι πού θα πάει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, άμα χτυπηθούν οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, έτσι το Ιράν κάθε μέρα παράγει 3,5 εκατομμύρια. Αυτά τα 3,5 εκατομμύρια πάνε κυρίως προς την Κίνα. Δεν θα αντιδράσει η Κίνα? Έτσι, αν κλείσει τα στενά του Χορμούς, που περνάνε κάθε μέρα το 20% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου, δηλαδή περίπου 20 εκατομμύρια βάρελια. Το πετρέλαιο δεν θα πάει στα 150, δεν θα πάει στα 200. Ναι. Οι συνέπειες. Καταλάβατε. Δηλαδή ήδη το Ισραήλ, κοιτάξτε, έχει πετύχει πολύ μεγάλες νίκες αυτή τη στιγμή. Έτσι. Δηλαδή με την εξουδετερώση των ηγετών της Χαμάς, της Χεζμπολά, τα χτυπήματα μέσα στο Ιράν, το Ισραήλ είναι νικητής αυτή τη στιγμή. Άρα πρέπει εδώ πέρα τώρα, κοιτάξτε, να συζητήσουμε κάποια στιγμή πώς αυτή τη νίκη μπορεί να την κεφαλοποιήσει διπλωματικά χωρίς να διαλυθεί ολόκληρη η περιοχή. Γιατί φοβάμαι ότι κάποιες δηλώσεις που έχουν γίνει από τον Νετανιάχου το τελευταίο διάστημα δείχνουν μια άλλη ατζέντα. Και αυτή η ατζέντα, κοιτάξτε, δεν είναι η ατζέντα της Ευρώπης τουλάχιστον. Να σας το πω με μια βεβαιότητα. Δηλαδή η ατζέντα μας δεν είναι να διαλυθεί ο Λιβανός. Δεν είναι να διαλυθούν οι χώρες περιοχής. Γιατί θα δημιουργηθούν μεταναστευτικές προσφυγικές ροές, οι οποίες θα καταλήξουν εδώ στο σπίτι μας, στην Ελλάδα θα καταλήξουν αυτές τις ροές και δεν μπορούμε να σταματήσουμε.
Γι' αυτό βλέπετε ότι και η ελληνική κυβέρνηση στηρίζει βέβαια και καλά κάνει το Ισραήλ. Το στηρίζει γιατί είμαστε, επαναλαμβάνω, κομμάτι του ελεύθερου κόσμου. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην στηρίξουν το Ισραήλ. Αλλά υπάρχει μια μικρή κριτική διάθεση ή τέλος πάντων μια αγωνία τι θα γίνει την επόμενη μέρα στην περιοχή. Ναι, ναι. Και το Ισραήλ τα τελευταία είναι και συμμαχική χώρα μεταξύ μας, έτσι. Δεν είναι μόνο δυτικός κόσμος, εννοώ ως Ελλάδα, για την Ελλάδα. Δεν το συζητάμε. Ναι, ναι. Ναι, ναι, όχι, αντιλαμβάνομαι τι λέτε και φαίνεται αυτή η διαφοροποίηση. Φαίνεται και. Ναι. Και μπορεί να μην ακούγεται και μπορεί να μην γίνεται και αποδεκτή. Και εγώ προσπαθώ να το πω έτσι με τρόπο απολύτως διπλωματικό. Δηλαδή αυτή η μικρή διαφοροποίηση. Εγώ θα σας πω το να μην ακούγεται καλά, ας πούμε. Ναι. Στα αυτιά ορισμένων. Θα σας πω, εγώ θεωρώ. Ναι, από το βήμα της δικιάς εκπομπής έχω κάνει κατά καιρούς αρκετά σκληρή κριτική σε επιλογές της ελληνικής διπλωμάτειας, κυρίως στα Βαλκάνια. Τώρα όμως η στάση μας είναι ενδεδειγμένη. Αυτή είναι η στάση σωστή. Έτσι, αυτή είναι η ορθολογική. Δηλαδή, επειδή το Ισραήλ μετράει φίλους και εμείς είμαστε μια χώρα που έχει χτίσει μια στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, αυτή τη στιγμή αυτό που έχει σημασία τελικά πάνω απ' όλα είναι τα ελληνικά συμφέροντα. Τα ελληνικά συμφέροντα λοιπόν εξυπηρετούνται με το να έχουμε μια πολύ καλή σχέση με το Ισραήλ. Λυπάμαι για αυτό που συμβαίνει και νομίζω ότι όλοι λυπόμαστε για αυτό που συμβαίνει. Το ανθρωπιστικό κομμάτι, η ανθρωπιστική τραγωδία που εξελίσσεται στη Μέση Ανατολή. Αλλά τώρα εδώ δεν μιλάμε σε μια ηθική βάση. Εδώ μιλάμε ποια είναι τα συμφέροντα της Ελλάδας. Άμα μου επιτρέπετε να είμαι τώρα τόσο ευθύς μαζί σας και με τους ακροατές. Τα συμφέροντα της Ελλάδας λοιπόν είναι το Ισραήλ να στηριχθεί, αλλά να μην διαλυθεί η περιοχή, έτσι και οι Παλαιστίνοι κάποια στιγμή να έχουν τη δικιά τους πατρίδα και να υπάρχει ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή, γιατί είναι πάρα πολύ κοντά στην Ελλάδα. Και δεν θέλουμε μια γειτονιά. Υπό την προϋπόθεση να οδηγηθεί σε μια. Σωστά. Σε μια διάλυση των πάντων εκεί. Λέω να μην οδηγηθεί το πράγμα σε μια διάλυση των πάντων. Υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι κάποια στιγμή και όλοι αυτοί εκεί οι Παλαιστίνοι, οι Άραβες θα αλλάξουν και το δόγμα ότι θα υπάρχει Εβραίος από τη θάλασσα έως το ποτάμι. Δεν γίνεται να εξοντώσουμε τους Εβραίους, έτσι δεν είναι. Πρέπει να φύγει αυτό το δόγμα. Φυσικά. Γιατί βλέπω ότι είναι λίγο μέσα στο μυαλό του. Ναι. Βεβαίως. Ναι. Λίγο έως πολύ δηλαδή. Είναι στο μυαλό τουλάχιστον των μη κρατικών δρόντων. Ναι. Αλλά οι μεγάλες χώρες περιοχής, δηλαδή οι αραβικές χώρες, όπως είναι η Αίγυπτος, όπως είναι η Σαουδική Αραβία. Εντάξει, η Σαουδική Αραβία δεν έχει συμμερίζονται κάτι. Όλοι αυτοί έχουν αποδεχτεί το αντινύπαρξο Ισραήλ. Ναι, λοιπόν. Δηλαδή είναι ορθολογιστές και ξέρουν ότι το Ισραήλ έχει κερδίσει το δικαίωμα να υπάρχει. Δεν αναφέρομαι σε αυτούς εγώ όταν λέω Άραβες, ενώ στους Παλαιστίνιους. Εκεί, Χαμάς και τους σχετικά. Κατάλαβα, ναι. Σας ευχαριστώ, θα τα πω από κοντά. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Καραγιάννη, χάρηκα πολύ. Να είστε καλά.